Δεν υπήρχε λόγο. Αλλά θέλω να εξηγήσω ότι ο πρώην λαός έκανε μια δημόσια πρόσκληση στην όποια νέα ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας επί συγκεκριμένων θεμάτων να βάλουμε φρένο και να σταματήσουμε αυτή την τακτική της κυβερνήσης του Πασόκ, η οποία, αν θέλετε, έχει δώσει πολύ κακά δείγματα. Το τι γίνεται στο λιμάνι, ένα παράδειγμα, που άλλα έλεγε προεκλογικός, άλλα μετεκλογικός. Οι δικοί της συνδικαλιστές είναι αυτοί που απεργούν. Είναι εμφύλιες το που ζούμε στο λιμάνι. Ευθύως σκεπτόμενος, κύριε Γεωργιάδη. Οι συνδικαλιστές του Πασόκ κλείνουν το λιμάνι. Να το δούμε πιο πολύ. Λυπηρό πολιτικά. Για μένα είναι ότι άκουσα. Θα ήθελα να πω ονόματα και να το σηκώσω, γιατί δεν θέλω να επισυράχνω στα ιστορικά της Νέας Δημοκρατίας έως δικές εκλογές. Αλλά άκουσα έναν εκ των υποψηφίων χθες να απορρίπτει αυτή την πρόσκληση. Να την απορρίπτει σχεδόν ερμητικά. Αναφέρει στον Αντώνη τον Σαμαρά. Όσο το είδανε, καταλάβανε. Μάλιστα. Κρίμα. Ευθυώς σκεπτόμαστε τον άλλο σε εσάς, κύριε Μπαμίχα. Ναι. Είπε στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ μια αλήθεια που εγώ τουλάχιστον δεν την είχα συλλάβει μέχρι εκείνη την ώρα. Ότι το θέμα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι ένα περίστροφο που αν το κρατούσε την προηγούμενη, ξέρω εγώ, Γιώργος Παπανδρέου, αύριο το πρωί θα μπορούσε να το κρατά ο αρχηγός που θα προκύψει από τη Νέα Δημοκρατία. Πόσο θεωρείτε εσείς και πιστεύετε ότι αυτό το περίστροφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωστά από μια Νέα Δημοκρατία που ενδεχομένως σκέπτεται. Θέλετε να επανέλθει όσο νωρίτερα γίνεται στην εξουσία? Δυστυχώς, από αυτό που διαφαίνεται, η Νέα Δημοκρατία δεν πήρε κανένα μάθημα από το αποτέλεσμα των τελευταίων εκλογών. Ο Γιώργος Καλατζαφέρης έκανε ένα πολιτικό ελιγμό, ο οποίος ήταν μεγαλοφυής με την έννοια ότι θα μπορούσε αυτομάτως να μειώσει τη δύναμη του ΠΑΣΟΚ των 160 βουλευτών, πιθανόν και στους 152. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ήδη η καινούργια κυβέρνηση, με δείγματα απτά και προς το θέμα των, και με το θέμα των stage, αλλά και με άλλα θέματα φορολογίας και άλλα που θα επακολουθήσουν, αποδεικνύει ότι ήταν πομφόλιγες οι υποσχέσεις τις οποίες έδινε. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με αυτόν τον τρόπο. Και ο Γιώργος Καλατζαφέρης έδειξε ότι είναι ικανός να το κάνει. Άρα λοιπόν, αυτή η πρότασή του θα μπορούσε να συσπυρώσει τους απέναντι από την κυβέρνηση, με την έννοια όχι τους απέναντι εκείνων οι οποίοι θέλουν να κάνουν καλό στη χώρα, αλλά εκείνων οι οποίοι προσπαθούν, αν θέλετε, τουλάχιστον προς το παρόν, να μην τηρήσουν τις υποσχέσεις προεκλογικές. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, όπως είπε και ο Άδωνης προηγουμένως, από μία της πλευρά του αρνήθηκε. Θεωρώ ότι είναι σοβαρό πολιτικό λάθος, το οποίο θα αποδειχθεί στο μέλλον. Βιάστηκε, λέτε, να πει τη θέση της. Βιάστηκε απολύτως, ενώ μπορούσε, εάν είχε έτσι. Καλά, και την πολιτική ευστροφία. Και έτσι, επειδή έχει καταγραφεί σε ιστορία, τη βιάστηκε έτσι. Και ο Καραμαλής την προηγούμενη φορά να πυροβοληθεί με αυτό το περίστροφο του Γιώργου Παπανδρέου. Δεν ξέρω όμως γιατί ο κ. Καραμαλής δεν θέλω... γίνει αυτό. Θέλω να επισημάνω κάτι εδώ, είναι ένα σημαντικό σημείο. Ο Γιώργος Καλατζαφέρης δεν είπε θα προκαλέσουμε ντε και καλά εκλογές τον Μάρτιο. Ο Γιώργος Καλατζαφέρης είπε κάτι πολύ διαφορετικό. Είπε, θέτουμε πλέον τους επόμενους μήνες για την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ υποκρίση και λέμε το αποτέλεσμα των εξετάσεων που δίνει θα το βγάλουμε το Μάρτιο. Γιατί το κάνουμε αυτό? Δεν θέλω ένα παράδειγμα. Σήμερα ακούστηκε ότι σχεδιάζουν, λέει, να βάλουν ως τεκμήριο τις πιστωτικές κάρτες. Εάν λοιπόν δεν αντιδράσουμε και δεν τους δώσουμε να καταλάβουν ότι, παιδάκια, καρέκλες που κάθεται, μπορεί και να μην κάθεται λίγους μήνες, πιθανό το κάνουν. Εάν όμως μέσω της κινήσεως του Προέδρου του ΛΑΟΣ ξεκινήσει μια συζήτηση, μήπως τελικά δεν είναι για τόσα πολλά χρόνια όσο νομίζαμε στην αρχή το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία? Γιατί βλέπω μια αλαζονία απλά ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν θα περάσει σίγουρα. Θέλω να πω με αυτό για να το καταλάβει ο κόσμος. Ο Γιώργος Καλατζαφέρης τι έκανε? Έφερε στο γήπεδο τον τρόπο να ανακόψουμε την τρομερά αλαζονική συμπεριφορά που δείχνει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με πράξη αποφασίζομαι και διατάζομαι. Λέω ένα άλλο παράδειγμα, με την απόσυρση. Αποφασίσανε την απόσυρση και την ίδια στιγμή που το αποφασίσανε είπανε και όσοι και αν έχουν μπει στην ουρά και όσοι και αν έχουν δώσει το αυτοκίνητό τους και όσοι και αν έχουν πάρει το χαρτάκι, γιατί ξέρετε δεν μπορούσαν να τα δίνουν όλοι μαζί και πάνε αριθμό προτεραιότητας, δεν θα γίνει δεκτή απόσυρση. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν Δημήτρη Καρφιώτη και Απόστολε Παμίγα άνθρωποι που είχαν δώσει το αυτοκίνητό τους εκείνη την ημέρα, που έγινε σπαράλια, αλλά που δεν τους δίνει τα λεφτά το κράτος αποσύρσεως. Ήρθε διορθωτικά χθες με νομοθετική ρύθμιση. Αυτό ήρθε χθες, αγαπητοί, αφήστε να ολοκληρώσω. Ήρθε χθες μετά από 10 ερωτήσεις βουλευτών του ΛΑΟΣ για αυτό το θέμα. Δεν είναι έτσι? Ασφαλώς. Θέλω λοιπόν να πω με αυτό ότι αν
δεν ασκούμε πίεση στην κυβέρνηση και αυτή είναι η λογική της αντιπολιτεύσεως, τότε δεν έχουμε νόημα κοινοβουλευτικής υπάρξεως. Σε αυτή λοιπόν την τεράστια πίεση, Καρατζαφέρη, η Νέα Δημοκρατία. Ναι, λέτε ότι τώρα πια ο κ. Παπανδρέου και η κυβέρνηση θα λιθορίζουν λίγο προς τον Μάρτιο, ξέροντας πολύ αλλά καλά. Καταλαβαίνει ο καθένας καταλαβαίνει ότι είναι σημαντικό πράγμα ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί να σκέφτονται, ρε, λες να γίνουν εκλογές τον Μάρτιο, και διαφορετικό πράγμα να λένε έχουμε 8 χρόνια εξουσίας. Δεν είναι το ίδιο. Αυτό προσέφερε ο Καρατζαφέρης. Και οι άλλοι δεν το έχουν πιάσει ακόμα, γιατί είναι ημιθανείς πολιτικά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα τα αντιληφθούν. Κύριε Παπανδρέου, η ουσία είναι ότι πλέον αντιλαμβάνονται όλοι ποιος είναι ο μοχλός πιέσεως εναντίον του Πασόκ. Ποιος παίρνει την πρωτοβουλία της πιέσεως εναντίον αυτής της κυβέρνησης, απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση. Δυστυχώς, όπως είπε προηγουμένως και ο Άδωνης, οι άνθρωποι μέχρι τώρα έχουν αποδείξει ότι ακριβώς επειδή τα εσωτερικά τους απασχολούν τόσο πολύ, δεν ασχολούνται καθόλου με το αντιπολιτευτικό έργο. Κατά συνέπεια, οι Έλληνες αντιλαμβάνονται ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει το Πασόκ. Είναι ήδη διαφανέστατο. Και αυτός ο τρόπος που χρησιμοποιεί ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης, ή μάλλον αυτή η πρόταση την οποία έκανε, αυτό δείχνει ότι υπάρχουν μέσα πιέσεις προς το Πασόκ, είτε προς την αλαζονία του, είτε προς το φόβο του ότι δεν είναι τόσο σίγουρη η τετραετής θητεία του. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν και οι Έλληνες, ότι στηρίζοντας αυτή την πολιτική του Λαϊκού Ορθόδοξου Αναγερμού, ενδεχομένως τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα από αυτά που φαντάζονται. Έλεγε ευφυώς ο Άδωνης ο Γεωργιάς, θυμάμαι, στην προεκλογική περίοδο, ότι με έναν τρόπο περίεργο η Νέα Δημοκρατία κατάφερε στις εκλογές όσους να τη στηρίζουν στην πραγματικότητα να δίνουν αυτοδυναμία στον Πασόκ. Και βεβαιωθήκατε, κύριε Γεωργιάδη. Θυμούμε πολύ καλά το επιχείρημα. Ο κύριος Καραμαλής κυνήγαγε το Λαϊκό Ορθόδοξο Αναγερμό και όχι το Πασόκ. Προφανώς η δική μου άποψη είναι, την έχω πολέμησει δημόσια, κατόπιν τη συμφωνία. Τώρα μοιάζεται λίγο για πολύ φερνινήφη όμως ο Λαϊκός Ορθόδοξος. Δημήτρη Καψιώτη, θέλω να πάτε ειλικρινή με τους πολίτες. Και θέλω να μιλάω επί συγκεκριμένων θεμάτων και όχι γενικά, γιατί έχω βαρεθεί να ακούω τους πολιτικούς να μιλάνε με ξύλινο λόγο. Βγαίνει ο Γιώργος Καρατζαφέρης προεκλογικά και καταθέτει ως πρόταση του λαός για την οικονομία και επιμένω στον τομέα της οικονομίας. Κάποιοι νομίζουν ότι εμείς έχουμε θέσει μόνο τα εξωτερικά θέματα, μόνο μετανάστες. Δεν είναι αλήθεια. Λοιπόν, και λέει ο Γιώργος Καρατζαφέρης, παιδιά, δεν έχουμε λεφτά. Μάλιστα. Η μία λύση είναι να δανειστούμε. Θα δανειστούμε ακριβότερα από όλους, το ξέρουμε, και από ό,τι είπε χθες ο κύριος Τριζέ και ο Ζαλμούνια, θα πάμε και πολύ ακριβότερα. Ο δεύτερος τρόπος είναι να βάλουμε φόρους. Αλλά με την αγορά, όπως είναι, αν βάλουμε φόρους, τελειώσαμε. Ο τρίτος τρόπος είναι να φέρουμε το μαύρο χρήμα από τα σεντούκια στην οικονομία. Και μάλιστα είπε συγκεκριμένα, να άρουμε το πόθεν έσχες για 5 χρόνια για την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα, ώστε να έχουν το κίνητρο να αγοράσουν ακίνητα όσοι έχουν χρήματα από φόρο διαφυγή στις τράπεζες, να μπει το χρήμα αυτό στην αγορά. Αυτή είναι κερδισμένη, γιατί το χρήμα θα ασπρίζει, όπως λέμε στην καθομιλουμένη. Αλλά η οικοδομή που αποτελεί τον κατεξοχήν θερμαντή της οικονομίας, γιατί γύρω από την οικοδομή δουλεύουν πάνω από 80 διαφορετικά επαγγέλματα άμεσα, μέση της, χτίσης, της, οικοδόμων, κύριε Γεωργιάδη, 180 διαφορετικά γύρω-γύρω. Η κυβέρνηση όμως χθες. Ένα λεπτό. Λέει λοιπόν ο Καρατζαφέρης, να καταργήσουμε για 5 χρόνια το πόθεν έσχε το ακίνητο, για να δουλέψει η οικοδομή, να μπει χρήμα στην αγορά, ώστε χωρίς να χρειάζεται να βάλουμε νέους φόρους, να κινηθεί το χρήμα και να σωθεί ο τόπος. Βγαίνουν. Ακροδεξιά άποψη. Είναι λαϊκιστές. Αυτά δεν γίνεται. Θυμάστε τα προεκλογικά παράθυρα. Βγαίνει το Σάββατο και είναι ακόμα στα πέντε για να το βρείτε. Η εφημερίδα Κόσμος του Επενδυτή. Η εφημερίδα Κόσμος του Επενδυτή θεωρείται ότι είναι και είναι μια πιο έγκυρες εφημερίδες οικονομικές στην Ελλάδα. Σελίδα 2, ο εκδότης και διευθυντής της, δηλαδή η εφημερίδα, στη σελίδα 2, αυτή που θα τόσο βαρύτητα, λέει, χωρίς να αναφέρει βέβαια την πρόταση Καρατζαφέρη, αυτό είναι λυπηρό για αυτόν, αλλά δεν το αναφέρει. Λέει, προτείνουμε για όσο διαρκεί η οικονομική κρίση να αρθεί το πόθεν έσχες για αγορά κινήτων στην Ελλάδα, και λέει, για να βγουν τα λεφτά από τα σεντούκια, από τις δεδίδες, αυτά που λέει ο Καρατζαφέρης. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό. Όταν το λέει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Αναγερμός, είναι ακροδεξιά λαϊκίστικη άποψη. Κύριε Γεωργιάδη, μισό λεπτό. Όταν το προτείνει η εφημερίδα Κόσμος του Επενδυτή, που είναι το ειδικό έντυπο για την οικονομία στην Ελλάδα, είναι. Ακούστε όμως τι συνέβη. Ναι. Χθες η εξέλιξη από το Υπουργείο Οικονομίας είναι ότι σκέπτεται η κυβέρνηση να βάλει πόθεν έσχες σε όλους τους μαύρους. Σας εξηγώ. Είναι 180 μοίρες ανάποδα. Όπως πάει, θα πεινάσουμε. Ακούστε γιατί θα πεινάσουμε. Το έλεγα σήμερα το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου του Αθιάσου, να λέω, και δεν είχε απάντηση. Σήμερα
η αγορά είναι στο όριο. Να μην πω ότι είναι στο κόκκινο. Έχουμε σπάσει κάθε ρεκόρ σε ακάλυπτες επιταγές. Γιατί να πατεώνουν ξαφνικά όλοι οι επιχειρηματίες? Όχι, γιατί δεν έχουν λεφτά. Γιατί δεν έχουν λεφτά, γιατί ο κόσμος δεν έχει να ψωνίσει. Άρα, όσους φόρους και να αυξήσεις σε επιχειρήσεις που είναι ζημιογόνες, δεν θα πάρεις φράγκο. Μάλιστα. Πάει λοιπόν σε αυτή την αγορά που είναι στο όριο της χρεοκοπίας και λέει: θα βάλω τεκμήρια, θα κάνω τεκμήριο την πιστωτική κάρτα και θα αναγκάσω κάθε φορολογούμενο να μου δηλώνει τις τραπεζικές του καταθέσεις, δηλαδή άρση το πεζικό απορρίτου. Ερώτηση: ποιος θα ξοδεύει χρήματα από την επομένη αυτή τη ψηφίσεως, Δημήτρη Καψιώτη? Κανείς. Δεν θα αγοράζει κανείς τίποτα παρά μόνο τα απολύτως απαραίτητα για να μην πεθάνει από την πείνα. Δεν θα λέει: θα κάτσω να ψωνίσω βιβλία και να με την πιστωτική μου κάρτα και να με τα πλέον σε φόρους. Θα κάτσω να πάρω αυτοκίνητο. Θα κάτσω εγώ να βάλτε πάρω φωτιστικά. Δεν το καταλάβει ο κόσμος. Η λογική Πασόκ είναι για να πεινάσουμε. Μάλιστα. Προλαβαίνετε. Κύριε Γεωργιάδη, βάλτε μια τελεία. Εδώ θέλω να έρθω στον κύριο Μπαμίχα.